Κατά την Ορθόδοξη παράδοση, όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν φύλακα άγγελο, ο οποίος μάλιστα μας δίνεται μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Στην Πέμπτη Ευχή προς κατηχούμενους, αναφέρονται τα ακόλουθα: συνόδευε τον στην ζωή του, με φύλακα άγγελο, για να τον λυτρώνει από κάθε παγίδα του εναντίου, από προσβολή του πονηρού, από δαίμονα μεσημβρινό και από κακές φαντασίες. Ο φύλακας άγγελος όμως, δεν είναι ο μοναδικός σύνοδος του ανθρώπου, αφού κατά το θείο θέλημα, αποστέλλονται στη ζωή των ανθρώπων και άλλοι άγγελοι, οι οποίοι τον βοηθούν και τον κατευθύνουν στον πνευματικό του αγώνα. Έναν αγώνα που βιώνει σε όλη του την επίγεια ζωή, ώστε να καθίσταται ικανός και πνευματικά δυνατός, να αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς του βίου του. Ο φύλακας άγγελος δεν κοιμάται ποτέ. Προστατεύει την πνευματική και ψυχική υπόσταση του ανθρώπου, τον κατευθύνει στην ορθή πίστη, στην προσευχή και στη μετάνοια, ενώ τον συνδράμει αποτελεσματικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τον γλιτώνει από τους κινδύνους, τον παρηγορεί και τον προτρέπει σε θεάρεστα έργα. Ο άνθρωπος όμως, μέσω των πράξεων του, άλλοτε απομακρύνει το φύλακα άγγελό του, και άλλοτε τον προσελκύει. Όταν πράττει το κακό, το μη αγαθό και ένα αρέτο, προκαλεί λύπη και θλίψη στον φύλακα άγγελό του, με αποτέλεσμα, να απομακρύνεται από κοντά του, και στη θέση του, να έρχεται ο κακός άγγελος, το πονηρό πνεύμα. Αντίθετα, όταν ο χριστιανός μετανοεί, ευαρεστεί τον Θεό και όλους τους ουράνιους αγγέλους, τον προσεγγίζει εκ νέου ο φύλακας άγγελος του, και απομακρύνεται το πνεύμα του κακού. Αυτός ακριβώς, ο αγώνας στο πνεύμα και στην ψυχή του ανθρώπου, διαρκεί μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Ο φύλακας άγγελος μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη, απαλύνει τον πόνο μας, συμπάσχει μαζί μας, χαίρεται με την πνευματική μας πρόοδο. Μας προστατεύει από ορατούς και αόρατους εχθρούς. Είναι μάλιστα τόσο δυνατός, ώστε και μόνος του μπορεί να αντιπαραταχθεί με ολόκληρο στράτευμα και πολλοί άνθρωποι παράταξη. Ο φύλακας άγγελος είναι ο συνοδοιπόρος, ο προστάτης και ο βοηθός του ανθρώπου. Μας προστατεύει και μας συνδράμει, αρκεί να μην τον αποδιώχνουμε οι ίδιοι με τα πονηρά και αμαρτωλά μας έργα. Στον αγώνα μας εναντί των πειρασμών, δεν είμαστε μόνοι. Μας περιστοιχίζει ο φύλακας άγγελος την πορεία προς τη σωτηρία, μια πορεία που κατακλείζεται από συνεχείς δοκιμασίες. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προσεγγίζουμε τη σωτηρία μας κάθε στιγμή που αγωνιζόμαστε να νικήσουμε τους σωματικούς και ψυχικούς πειρασμούς, με όπλα την ταπεινοφροσύνη, την υπομονή, την πίστη, την προσευχή και την αγάπη. Στην πορεία της επίγειας ζωής μας, ο φύλακας άγγελος προσεύχεται για εμάς, ατενίζοντας κάθε στιγμή το μεγαλείο και τη δόξα της Θείας Ουράνιας Παρουσίας, μας λυτρώνει από κινδύνους, από απρόσμενες και αρνητικές καταστάσεις. Είναι συνεχώς αφοσιωμένος στο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, όπως η Θεία Μακροθυμή επιθυμεί. Προσευχή στον φύλακα άγγελο μας, Άγια Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας και προστάτης της αθλίας ψυχής μου και της ταλέπορης ζωής μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, μήτε να απομακρυνθείς από μένα, εξαιτίας της χαυνότητός μου. Μην επιτρέψεις τον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει επάνω μου, κατατυρανώντας αυτό το θνητό μου σώμα. Κράτησε το ταλέπορο και παράλυτο χέρι μου και οδήγησέ με στην οδό της σωτηρίας. Ναι, Άγια Άγγελε του Θεού, εσύ που είσαι φύλακας και σκεπαστής της αθλίας ψυχής μου και του αθλίου σώματος μου, συγχώρησε με για όλα εκείνα με τα οποία σε ελείπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου και για όσα αμάρτησα την σημερινή ημέρα. Σκέπασέ με και τούτη τη νύχτα και διαφύλαξε με από κάθε εμπειρία του αντιπάλου διαβόλου, για να μην παρωγήσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα. Και συνάμα, πρέσβευε για χάρη μου προς τον Κύριο, να με στερεώσει στον Θείο σεβασμό, και να με κάνει δούλο, άξιο της αγαθότητός του. Αμήν.